να το ξέρει. Μου έλεγε ο μακαριστός ο Χριστόδουλος. Μου έλεγε το εξής. Όταν το πήγα το Τίμιο Σταυρό, μου έλεγε, «Παιδί μου», μου λέει, «έχεις την ευχή μου και την ευλογία μου να πάρεις τον Τίμιο Σταυρόν αυτόν, ο οποίος βλέπω ότι έχει χάρη, αφού τον πήρε, τον έβαλε στην καρδιά του και τον έβαλε στο κεφάλι του». Προσευχήθηκε για αρκετά λεπτά και έτρεχαν τα μάτια του δάκρυα. Και μου λέει, «Έτσι ευωδιάζει, παιδί μου?» «Όχι», του λέω, «μακαριότατε και πατέρα μου, δεν ευωδιάζει έτσι. Απλά τώρα που ήρθε ο Σταυρός σε εσάς, έτσι ευωδιάζει. Δεν είναι πάντοτε». Και εκείνη τη στιγμή έλουσε ολόκληρο το γραφείο του, το έλουσε με τεράστια ευωδία ο Σταυρός, όπου ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος, θέλοντας και μη, παπά Σπύρο, ένιωσε την ευωδία στο γραφείο του, στην ατμόσφαιρα, όλη η ατμόσφαιρα του γραφείου του, ευωδίασε, και τότε τον ξανάπιασε και μου λέει, «Παιδί μου, να τον έχεις πάντοτε φυλακτό κοντά σου και με την ευχή μου να κάνεις αυτό που σου έταξε ο Θεός, το έργο, και σε αυτό που προεφύτευσε ο Άγιος Προφύριος». Τον έλεγε Άγιο πριν ανακηρυχτεί από την Εκκλησία ο Άγιος Προφύριος. Το είπε σε μένα, δεν ξέρω, αλλά σας λέω τα λόγια τα οποία άκουσα και είμαι και με το Πετραχύλι. Ιερή στιγμή αυτή της. Και μου είπε ένα πράγμα, να προσέχεις παιδί μου, να προσέχεις τις συκοφαντίες των ανθρώπων, δύο πράγματα μου είπε. «Μα εμένα ποιος να με συκοφαντήσει, εγώ είμαι ένα παπαδάκι», του λέω. «Δεν έχω, να βλέπετε, ούτε οφήκια ούτε σταυρούς, άλλοι έχουν τα οφήκια και τους σταυρούς. Εγώ δεν έχω τίποτα, ένα απλό παπαδάκι. Να, δεν έχω τίποτα». Όταν πηγαίνω, του λέω, σε ένα πανηγύρι, που σταμάτησα να πηγαίνω, ενώ υπάρχουν άλλοι πολύ νεότεροι μου και παιδιά μου και εγγόνια μου, είμαι ο τελευταίος στην τάξη. Και ξέρεις πόσο χαίρομαι, ξέρετε, πόσο χαίρομαι που είμαι ο τελευταίος στην τάξη. Για να μπω μετά λίγο πιο πρώτα, καταλάβατε. Και έτσι μου αρέσει. Και βγαίνω έτσι μετά με αυτά τα άμφια, έτσι όπως με χειροτώνησε ο μακαριστός. Δεν παραπονιέμαι γι' αυτό. Γιατί μου είπε ένας γέροντας, «Μην παραπονιέσαι, παιδί μου. Όλοι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Εμείς τα φοράμε 2 ώρες, 3 ώρες και τα βγάζουμε. Και τίποτα, δεν μας ξέρει κανένας. Είτε μεγάλος είναι, είτε μικρός. Εσύ τον φοράς το σταυρό που κολβαλάς, είτε τον έχεις μαζί σου, είτε δεν τον έχεις, ξέρουνε ότι είσαι ο Παπαδημήτρης που έχει τον Τίμιο Σταυρό. Επομένως, εσύ τον έχεις τον Τίμιο Σταυρό μέρα νύχτα και δεν τον έχεις σαν διακοσμητικό, αλλά τον έχεις μέρα νύχτα και τον κουβαλάς». Αυτό, λέει, παιδί μου, μου είπε ο Σεβασμιότατος, ένας άλλος Άγιος Σεβασμιότατος, μου είπε, «Μην παραπονιέσαι, παιδί μου». «Μα δεν παραπονέθηκα, απλά χαίρομαι γι' αυτό. Και χαίρομαι που ο Θεός με έστειλε σε μία εκκλησία ένα βράχο». Και όλοι γελούσαν ότι, «Παιδιά μου, όταν με στείλανε εδώ σε αυτό το βράχο». Όλοι γελούσανε. Γιατί αυτός ο τόπος, να ξέρετε, σας λέω έτσι κάποια πράγματα, αυτός ο τόπος ήταν τόπος εξορίας για τους παπάδες, για τους ιερείς. Δηλαδή, όταν ένας ιερέας ήταν άτακτος, τον εξόριζαν σε αυτό το χώρο, ή όταν τελείωνε κάποιος και έπαιρνε τη σύνταξη, τον έστελναν εδώ, και παλαιότερα μου έλεγαν οι παλαιοί συνεφημέροι παπάδες που ήταν εδώ, ότι ο χώρος αυτός ήταν χώρος τιμωρίας, εξορίας για τους ιερείς. Δηλαδή, αν ένας δεσπότης δεν του άρεσε ο παπάς και έκανε ένα παράπτωμα, πήγαινε στη σπηλιά, στη σπηλιά λέγανε. Πού είναι σπηλιά? Εκεί στο Λυκαβητό. Εκεί θα καλοπεράσεις. Βέβαια, όταν ήρθε η Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, με 16 γεροντάκια και λειτουργήσα,
τι άλλο να σας πω. Και ο τόπος εξορίας, ενώ δεν ερχόταν κανένας, και τότε λέω στο μακαριστό. Του λέω, με την ευχή σας να πάω. Και τι μου λέει Παπασπύρο μου, τι μου λέει παιδιά μου. Πήγαινε παιδί μου, με την ευχή μου. Και έτσι ήρθα εδώ. Και όταν μετά από λίγο καιρό πήγα και του είπα, ούτε οι κοράκοι δεν πατάνε εκεί πάνω, ενώ στην πατρίδα μου είναι τόσος κόσμος στις εκκλησίες, τότε μου έδωσε την ευχή του και μου είπε, παιδί μου, φύλα εκεί πάνω Θερμοπύλες και έχω το γράμμα του, το ιδιόχειρο το έχω μαζί μου ακόμα, και θα δεις ότι θα δοξαστεί το όνομα του Θεού εκεί. Και έλεγε στους δικούς του ανθρώπους, όταν το ρώτησαν, γιατί μακαριότατε στείλατε εκεί τον πατέρα Δημήτριο, που είναι στα ελληνικά ταχυδρομεία διοικητικός υπάλληλος, είναι ένας ανώτατος άνθρωπος, γιατί τον στείλατε εκεί? Και αυτός είχε σοφό πνεύμα και είπε ότι εκεί θα δημιουργηθεί μια μεγάλη κυψέλη και θα λάμψει ο χώρος αυτός, παιδιά μου, θα το δείτε, θα με θυμηθείτε. Και υπάρχει η χειρόγραφο, η διόχη, είναι φοβερά αυτά. Και έτσι λοιπόν, όταν πήρα, μου είπε το εξής, ότι να φοβάσαι παιδί μου τις συκοφαντίες, αλλά και το δεύτερον, να μην δεχτείς ποτέ τίποτα κρατώντας στα χέρια σου τον Τίμιο Σταυρό. Δωρεάν τον πήρες, δωρεάν θα τον παραδώσεις. Και του είπα τότε, εγώ μπήκα στην εκκλησία όχι για να ζήσω από την εκκλησία, αλλά να δώσω στην εκκλησία. Και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ τίποτα από την εκκλησία. Γι' αυτό φτωχός γεννήθηκα, του λέω, μακαριότατε, φτωχός θα πεθάνω. Και αν βρείτε κάποτε κάτι για μένα, να έρθετε να μου το πείτε, και εγώ απλά θα σκύψω το κεφάλι μου και θα πω, ας μην ξαναλειτουργήσω. Τα θυμάσαι αυτά, Παπασπύρο. Γι' αυτό και πολλές φορές σας μιλάω με όλη μου την καρδιά. Σας λέω έτσι κάποια πράγματα, κάποιες ιστορίες, γιατί δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από τον εαυτό μου. Και αυτό πολλές φορές ενοχλεί. Αυτό πολλές φορές συκοφαντείται. Αυτό πολλές φορές διώκεται. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι το καλό και το αγαθό. Γιατί εγώ κοιμάμαι ήσυχο στο κρεβάτι μου. Και μια φορά θα σας πω ένα παράδειγμα και να τελειώσω. Παρακολουθούν, παιδί μου. Πήρα λοιπόν κάποια στιγμή, μου έδωσαν έτσι επιλέξει 10 ευρώ. Και μου λένε, πάτερ, αυτά θα ανάψετε ένα κεράκι και θα μας μνημονεύσετε. Θεώρησα ότι ήταν τυχερό, να το πω έτσι, που βλέπετε ότι δεν υπάρχουν τυχερά σε μένα. Λέω για μένα, για τον εαυτό μου, λέω. Το έβαλα εκεί σε μία άκρη και κάποια στιγμή και έτυχε να το βάλω δίπλα στον Τίμιο Σταυρό. Και το άφησα. Κάποια στιγμή τα μεσάνυχτα που σηκώθηκα, γιατί σηκώνομαι αρκετές φορές το βράδυ μέχρι που να σηκωθώ το πρωί ολοκληρωτικά, μπορεί να σηκωθώ και 7 και 8 και 10 φορές και να ξαγρυπνήσω, έτσι έχει μάθει το σώμα μου, με έπιασαν τύψεις, τόσες τύψεις, όπου το πήρα αυτό, το έβγαλα έξω από το κελί και είπα, το πρωί που θα σηκωθώ θα το ρίξω στο κητίο. Και όντως έτσι έκανα και άναψα ένα κερί για την οικογένεια και ευχαριστήθηκα γι' αυτό και θυμήθηκα ότι κάποιοι άνθρωποι με συμβούλεψαν. Πάτερ, είσαι παπάς. Κράτησε λοιπόν αυτό που εσαι δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες, ο παππούς σου και ο προπάππος σου. Διότι διδάχτηκα λίγο δύσκολα και αυστηρά και δυστυχώς ή ευτυχώς διάβασα, Παπασπύρο μου, είναι πρώτη φορά το λέω αυτό, και να με συγχωρέσετε όλοι σας και να με συγχωρέσεις κι εσύ,
Όταν ήμουν μικρός, δυστυχώς ή ευτυχώς, διάβασα το πηδάλιο της Εκκλησίας. Και αντί να διαβάσω μαθηματικά, ήμουνα 14 ετών περίπου. Λίγο πριν αρρωστήσω, διάβασα το πηδάλιο της Εκκλησίας. Και έσκυψα κάτω έτσι το κεφάλι μου. Και λέω, πού να πάει το κεφάλι μου, στη γη? Αλλά δεν μπορούσα να κοιτάξω, παιδί μου, Χαραλαμπέ μου, την εικόνα του Χριστού. 14 ετών ήμουνα. Και λέω, τι σοφία. Και τότε διάβασα, μετά την ασθένειά μου, λόγους περί ουροσύνης του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Παπασπύρου. Και λέω, μακάρια αυτοί οι οποίοι τηρούν τα σεντολάς του Θεού. Μακάριε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν και είπωσιν παν πονηρό ρήμα, ψευδόμενοι ένε και εμού. Τι να σας πω, σας λέω διάφορες ιστορίες έτσι, αλλά τώρα δεν έχω κάτι άλλο. Έχω πολλά μάλλον, αλλά δεν θέλω άλλο να σας ζαλίσω, να σας κουράσω. Απλά ξέρετε, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Και θα χαιρόμουν πολύ και ιδιαιτέρως αν μπορούσα να μιλήσω μαζί σας και εσείς μαζί μου. Τώρα μόνο σας μιλάω και εσείς με ακούτε. Άλλοι χαμογελάτε, άλλοι δακρύζετε, άλλοι χαίρεστε, άλλοι πήγατε να κάνετε δουλειά στην κουζίνα και μόλις με ακούσατε να μιλάω, γυρίσατε έτσι και σταματήσατε. Αλλά δεν πήγατε προς την κουζίνα, γυρίσατε πίσω για να ακούσετε το τσούκ, την τηλεόραση ή ο Τάσος το Ηλέκτρα που καρφώθηκε για να ακούσει τον πατέρα του, τον πνευματικό του πατέρα. Αλλά και ο καθένας από εσάς που αυτή τη στιγμή με ακούτε. Έμαθα αυτό που λέω συνέχεια και με ραγίζει την καρδιά. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου έχει εξουδενώσει. Και μου έλεγε λοιπόν ο μακαριστός, όταν πλέον μιλήσαμε πολύ για τον Τίμιο Σταυρό, μου είπε το εξής: εκείνος παιδί μου ο οποίος θα έχει πνεύμα καθαρό και αγάπη στο Χριστό για σένα, αυτός θα δέχεται και τον Τίμιο Σταυρό. Και σε αυτόν θα θαυματουργεί ο Σταυρός. Δεν το κατάλαβα τότε τι μου έλεγε. Γιατί αυτό μου είχε πει και ο Άγιος Πορφύριος. Αλλά τον Άγιο Πορφύριο πώς τον έλεγαν, παιδιά μου? Μάγο. Μάγευε. Και τον λέγαμε μάγο. Αλλά αυτός ο μάγος έγινε μέγας Άγιος. Να, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Όποιος ξέρει την πραγματική ιστορία, ευθόνησε ο διάβολος και πήγαν και του έριξαν σε ένα ποτήρι δηλητήριο, και ενώ ήξερε ότι ήταν δηλητήριο, το ήξερε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Και σας το λέω γιατί το άκουσα από πολύ δικά του πνευματικά του παιδιά, κερασοφόρους. Και όταν μου είπαν την ιστορία αυτή, ανατρίχιαξα. Του έδωσαν ένα ποτήρι νερό να ξεδιψάσει και τι έγινε? Του είχαν ρίξει δηλητήριο μέσα. Και ήξεραν και ξέρουν τα πνευματικά του παιδιά πολλά. Και αυτός τι έκανε? Είχε πνεύμα Θεού. Όχι πνεύμα ανθρώπων, πνεύμα Θεού. Και πήρε το ποτήρι, το σταύρωσε, είπε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και οτιδήποτε άλλο, ήπιε το νερό σαν αγίασμα και ο άνθρωπος που το έδωσε έτρεμε, γιατί σε λίγο έπρεπε να τον έβλεπε νεκρό. Αλλά εκεί στεκόταν ο Όσιος Δαβίδ, ο οποίος τον κράτησε όρθιο και χαρακτηρίστηκε ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης μεγάλη και τεράστια μορφή, όπως τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Αμφιλόχιο το Μακρύ,
τον Άγιο Φιλόθεο Ζερβάκο, που δεν είναι ακόμα ανακηρυγμένος από την Εκκλησία, αλλά από το Θεό είναι Άγιος, και από όλους εμάς, από την Ίσο Πάρο. Αλλά ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι τιμάμε αυτούς που πέρασαν από αυτή τη ζωή και δεν περιμένουμε τίποτα περισσότερο. Πώς εγώ να μην τιμάω, κυρία Βασιλική μου από τη Λάρισα, με όλη τη συνοδεία σου και με την τεράστια αγάπη που έχω στο πρόσωπό σου και στο πρόσωπο όλων των προσκυνητών της Λάρισας προς τον Άγιο Γέροντά σας, τον Πατέρα Νεκτάριο και Άγιο και Όσιο Γέροντα Νεκτάριο Βιτάλη. Τεράστια μορφή. Εμείς θα φύγουμε και θα μείνουμε κάτω, αλλά η μορφή του Γέροντος θα αναδειχθεί σε λίγα χρόνια με τα θαύματα του τάφου του και αυτός ο ίδιος σε τεράστια μορφή. Πνευματοπαίδη, να το πω έτσι, του Αγίου Νεκταρίου. Μα αφού τον έσωσε και τον ανέστησε ο Άγιος Νεκτάριος, δεν είναι Άγιος? Δεν θα κρατούσε, Παπασπύρο μου, την Ανάστασή του και την Αγιότητά του? Κατηγορήθηκε πάρα πολύ, κυνηγήθηκε πάρα πολύ, αλλά η ιστορία, Παπασπύρο μου, επαναλαμβάνεται και ο άνθρωπος κυνηγάει τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος διαφορετικά, γιατί ο διάβολος μισεί το καλό, δεν θέλει το καλό. Ο διάβολος θέλει πάντοτε το κακό του ανθρώπου.